Είχαμε μια γόνιμη συνεργασία και συνάντηση με τον Γιάννη τον Μαλτέζο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, πάνω σε θέματα τα οποία πραγματικά είναι θέματα που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν τον τόπο μας. Μετά τις φωνικές πλημμύρες που είδαμε σε όλη την Ευρώπη, σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά το τι μπορεί να συμβεί στον τόπο μας. Συζητήσαμε λοιπόν κάποιες άμεσες λύσεις που θα δώσουμε τώρα το καλοκαίρι για τα δύο ποτάμια και βεβαίως κάναμε και μια συζήτηση για το τι μέλη γενέστε, πώς μπορεί να γίνουν διαπλατύνσεις των ποταμών κλπ. Για μελλοντικές καταστάσεις. Επίσης μιλήσαμε για κάποιους δρόμους που πρέπει να δούμε άμεσα και κάποια θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι θέματα που πρέπει να λειτουργήσουμε από κοινού. Χαίρομαι γιατί μπορούμε και συνεργαζόμαστε, άλλωστε είμαστε και πάλι συνεργάτες. Ο Γιάννης ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Μυκηνών στην πρώτη μας θητεία. Αυτή τη στιγμή από το πόστο του Αντιπεριφερειάρχη θεωρώ ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας και δεν μιλάω μόνο για το Δήμο Άργους που είναι η δική μου ευθύνη, Δήμο Άργους Μυκηνών. Ο Γιάννης έχει βεβαίως και τους υπόλοιπους δήμους. Αλλά τα προβλήματα τα μεγάλα είναι στο μεγαλύτερο κομμάτι που είναι ο μισός νομός Αργολίδας που είναι ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Όσον αφορά τη συνεργασία. Τώρα όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε πριν, να ολοκληρώσω εγώ δηλαδή για να μιλήσει μετά και ο Αντιπεριφερειάρχης. Σχετικά με τη συνάντηση που είχαμε χθες με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Όταν λέμε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πρέπει να κυριολεκτούμε ότι είναι προστασίας του πολίτη. Δηλαδή να τον προστατεύει τον πολίτη από τις κλοπές, να τον προστατεύει τον πολίτη από την πώληση των ναρκωτικών που γίνονται και διοχετεύονται σε παιδιά μικρά, να τον προστατεύει από τις λαιλασίες που γίνονται στα κτήματα στους αγρούς. Από όλα αυτά συζητήσαμε και βεβαίως η παραβατικότητα συγκεκριμένων ομάδων, οι οποίες υπάρχουν και δρούν και είναι γνωστές αυτές, θα πρέπει να τελειώσει. Δεν λέμε ότι όλες αυτές οι ομάδες ανθρώπων είναι παραβατικές. Βεβαίως και κάποιοι βγάζουν το ψωμί τους με τον τίμιο υδρότα τους, όπως κάνει όλη η κοινωνία. Εκείνοι οι λίγοι όμως, οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν κάνει κράτος δικό τους, θα πρέπει να κατανοήσουν απόλυτα. Αυτές ήταν οι λέξεις του Υπουργού, τις οποίες τις μεταφέρω. Ότι αυτά τελειώσανε. Είναι στο παρελθόν. Η αστυνομία λοιπόν από εδώ και πέρα θα κάνει τη δουλειά της προς όλες τις κατευθύνσεις. Και δεν λέμε ότι είναι μόνο από αυτές τις ομάδες και αλλοδαποί οι οποίοι βρίσκονται εδώ, νομίμως ή παρανόμως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, θα πρέπει να υπάρχει μια εφταξία. Από τη στιγμή λοιπόν που χθες έγιναν αυτές οι δηλώσεις, φεύγοντας, εγώ είπα: πολύ ωραίες οι δηλώσεις. Εύχομαι να γίνουν πράξη, να ηρεμήσει η κοινωνία. Και εκείνοι οι οποίοι είναι παραβάτες, ενσυνείδητα παραβατούν, έτσι, να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Είδα ότι ο Υπουργός ήταν αποφασισμένος και γνώστης. Γνώριζε πάρα πολύ καλά. Τώρα από εκεί και πέρα η αστυνομία είναι εδώ, θα φέρει και άλλους από ό,τι είπε, και άλλες μονάδες, έτσι δεν είπε, κύριε Μαλτέζο. Θα φέρει και άλλες μονάδες, οι οποίες θα στελεχώσουν τους ήδη υπάρχοντες. Και από εκεί και πέρα μάλιστα είπε ότι δεν θα επιτρέψω να δημιουργηθούν γκέτο και θα σπάσουν αυτά άμεσα. Τώρα αυτά υπάρχει βέβαια ένας ικανότατος διευθυντής εδώ, ο κύριος Πιπέρης. Ο Βαγγέλης, τον οποίο τον γνωρίζω και προσωπικά και ξέρω και τους αγώνες τους οποίους έχει κάνει εκεί που ήταν πριν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι αυτός θα τα αφήσει να διαιωνιστούν. Αυτές, αν θέλετε, οι μελανές κοιλίδες. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Να ζούμε με ηρεμία, να ζούμε με τάξη, να ζούμε όπως πρέπει να ζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Ήρεμα και ήσυχα. Δεν έχει κανένας τίποτα με κανέναν. Έχω πολλά με εκείνους που δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία. Και αυτό το κατανόησε και ο Υπουργός. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε πάνω σε αυτά που είναι αυτονόητα. Τώρα, τα υπόλοιπα περί συνεργασιών με την περιφέρεια, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Ήδη με το δρόμο καινούριο, ο οποίος είναι να γίνει, θα τα πει τώρα ο Γιάννης, θα δώσει λύσεις, γιατί κακά τα ψέματα. Το Άργος, παιδιά, ήταν αποκλεισμένο. Δεν είχε δρόμο. Δηλαδή, έπρεπε να φύγεις, να πας στη Στέρνα, ολόκληρο ταξίδι και να γυρίσεις προς τα πίσω πάλι. Ο μεγάλος δρόμος που έγινε δεν πρόβλεψε τότε να γίνει κάτι καλό για το Άργος. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, συζητάμε και αυτό. Αλλάζει ο τόπος μας και βεβαίως τέτοιου είδους συνεργασίες τις θέλουμε για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.